Από το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης ανακοινώθηκε η αλλαγή και η συμπλήρωση στον τρόπο κλεισίματος ραντεβού των τακτικών εξωτερικών ιατρίων και της ολοήμερης λειτουργίας από το Μάρτιο 2015 για τα ραντεβού του Απριλίου και σταδιακή αντικατάσταση της φωνητικής πύλης 1335 από ηλεκτρονική εφαρμογή μέσω διαδικτύου. Εδώ και ένα εξάμηνο περίπου, όταν εκφράστηκαν παράπονα από τον πληθυσμό που προσπαθούσε να κλείσει ραντεβού με το 1535, είτε δεν είχαν πρόσβαση, είτε δεν είχαν δυνατότητα να επικοινωνήσουν με τα αυτόματα συστήματα αυτά. Εκφράσαμε και εμείς την άποψη ότι κάτι συμβαίνει και έτσι λοιπόν σκεφτήκαμε να κάνουμε ένα σύστημα πιο προσφυλές, πιο φιλικό για τους χρήστες, έτσι ώστε να δουλέψουμε χωρίς κόστος για τον ασθενή, τα ραντεβού μέσω διαδικτύου. Έτσι λοιπόν κάναμε να ξεκινήσουμε μια εφαρμογή εδώ μέσα στο δικό μας τη διεύθυνση πληροφορικής και έτσι λοιπόν φτάσαμε σε ένα σημείο που μπορούμε να πούμε ότι θα ξεκινήσουμε παράλληλα με το 1535, γιατί μέχρι να το μάθει ο κόσμος να εξοικειωθούν οι πολίτες θα χρειαστεί κάποιο διάστημα μικρό. Και πιστεύουμε ότι μέσα σε ένα δίμηνο-δίμηνο θα είμαστε σε αρκετό καλό επίπεδο για να έχουμε αυτή την πρόσβαση στα ραντεβού, είτε τα τακτικά ιατρία τα πρωινά, είτε τα απογευματινά. Είναι κάτι, κύριε Πάσχο, που ήταν πρωτοβουλία του νοσοκομείου να γίνει. Είναι πρωτοβουλία του νοσοκομείου. Είναι πρωτοβουλία δικιά μας. Είμαστε και είμαι σίγουρος ότι είμαστε το μοναδικό νοσοκομείο σε όλη την Ελλάδα που αναλάβουμε τέτοια πρωτοβουλία και μάλιστα χωρίς κόστος, γιατί συνήθως αυτά τα προγράμματα γίνονται με αναθέτηση σε κάποιο έργο, σε κάποια εταιρεία πληροφορικής, η οποία αναλαμβάνει ένα έργο. Εμείς που ξεκινήσαμε, έχουμε ανθρώπους μέσα στο νοσοκομείο που είναι και, έχουν και την εμπειρία, την υποδομή, την επιστημονική, αλλά είναι και φιλόδοξοι στο να προσφέρουν και αυτοί με τη μεριά τους και την παρένεση τη δική μου. Κάνουμε αυτό που κάνουμε. Χαρακτηριστικά της νέας εφαρμογής είναι δωρεάν χρήση από τους πολίτες, δωρεάν εξυπηρέτηση από τους επαγγελματίες υγείας, αυστηρή τήρηση της προτεραιότητας, οπτική απεικόνηση των ραντεβού, δημιουργία λίστας αναμονής για ημέρες που είναι πλήρης, άμεση ενημέρωση των πολιτών για την ώρα των ραντεβού τους, για την τοποθέτησή τους από τη λίστα αναμονής ή για την μεταφορά του ραντεβού λόγω αδυναμίας του ιατρού και βέβαια δυνατότητα ακύρωσης ενός ραντεβού.